Πάμε στον Νίκο Παπανικολάου, συνεργάτη της εκπομπής, κλινικός ψυχολόγος. Νικόλα. Καλησπέρα, καλώς σε βρήκα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, βέβαια, δεν τα έχουμε ξαναπεί. Ποιο θέμα θα πιάσουμε, πανελλαδικές στρες. Πανελλαδικές στρες, νομίζω ένα θέμα το οποίο θα έλεγα πολύ απλά και απλοϊκά. Ξέρεις, ήμουν νιός και γέρασα ουσιαστικά. Δηλαδή, ναι, μια κατάσταση που δεν πίστευα ποτέ όταν πριν από κάποιες δεκαετίες έδινα πανελλήνιες, τις έλεγαμε τότε, τις εξετάσεις. Ότι θα μιλούσαμε ακόμα για στρες, θα μιλούσαμε ακόμη για παιδιά τα οποία δοκιμάζουν τα όνειρά τους, θα μιλούσαμε ακόμη για παιδιά τα οποία δοκιμάζονται το μέλλον τους, εντός εισαγωγικών, γιατί προσωπικά δεν το πιστεύω αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα μιλούσαμε ακόμη για στρες και πανελλήνιες. Νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ βασικό. Ξέρεις, για μια ακόμα φορά, δυστυχώς, θα δούμε το ίδιο έργο που οι 18άριδες θα επιλέξουν, ναι, με βάση ίσως την επαγγελματική αποκατάσταση, την επαγγελματική αποκατάσταση και όχι αυτό που πραγματικά θέλουν, την επιθυμία τους, το οποίο, μάλιστα, νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ βασικό. Πάμε να το πιάσουμε, πάμε να ξεκινήσουμε, Νίκο. Πάμε να το πιάσουμε και μιλάμε ποια είναι τα συμπτώματα του στρες, τα οποία σιγά σιγά νομίζω ότι έχουν αρχίσει οι γονείς, τα έχουν δει, οι ίδιοι οι υποψήφοι τα έχουν δει, τα έχουν νιώσει ούτως ή άλλως όλη αυτή η χρονιά. Είναι μια χρονιά που έχουμε τριών ειδών συμπτώματα. Το πρώτα συμπτώματα είναι τα ψυχοφυσιολογικά, όπου έχουμε πονοκέφαλους, έχουμε πόνους στο στομάχι, πόνους στους μύες και συχνουρία πάρα πολύ. Είναι το δεύτερο σύμπτωμα τα οποία υπάρχουν. Το δεύτερο είναι ο δεύτερος πίνακας, προχωράμε στον επόμενο πίνακα, όπου μιλούμε για συμπεριφορικά συμπτώματα, πανικός, άσχημος ύπνος, νομίζω ότι ειδικά η αϊπνία. Αϊπνία, η πρωτοπαθής αϊπνία, δηλαδή δυσκολεύομαι να κοιμηθώ, δυσκολεύομαι να με πάρει ο ύπνος ή ξυπνώ στη μέση του ύπνου και δεν μπορώ να κοιμηθώ. Είναι κάτι που επίσης χαρακτηρίζει τους υποψηφίους. Εφιάλτες οι οποίοι δυστυχώς κακά όνειρα, εφιάλτες, προβλήματα διατροφής. Νομίζω ότι λίγος πολύ όλοι μπορούν να θυμηθούν βάρος το οποίο πήραμε κατά την περίοδο των πανελλήνιων εξετάσεων και δυστυχώς πολλές φορές αυτό βάρος συνεχίζει και μας συντροφεύει σε όλη την υπόλοιπη ζωή. Διάσπαση προσοχής και επίσης προφανώς και άγχος. Νομίζω ότι όλα αυτά μπορούν να υπάρχουν, να έρχονται και να φεύγουν κατά καιρούς. Και προφανώς τα δυναμικά γνωστικά, όπου έχουμε αρνητικές σκέψεις και ένας εσωτερικός μονόλογος για μια αποτυχία, η οποία πιστεύω ότι θα έρθει, τι θα γίνει όταν θα αποτύχω. Δυστυχώς πολλές φορές πάρα πολλοί υποψήφοι κάνουν αυτόν τον εσωτερικό μονόλογο. Θα λέγαμε ότι το άγχος εισβάλλει, ξέρεις, στο συνειδητό, ουσιαστικά στη σκέψη, στη συμπεριφορά και μειώνει την αποδοτικότητα αυτή που μπορεί να έχει. Ξέρεις, από εκεί και πέρα, το δεύτερο πίνακα τον οποίο φτιάξαμε είναι ο πίνακας στρες και απόδοση. Δηλαδή, ανάλογα με την ποσότητα του στρες, πόσο αποδοτικός μπορεί να είμαι. Ναι. Φαίνεται εκεί βεβαίως ότι το λίγο στρες, πάντα ισχύει αυτό στη ζωή, ότι το λίγο στρες γενικότερα μας κάνει να είμαστε αδιάφοροι, να έχουμε βαριαστεί μάρα, δηλαδή να μην είμαστε καθόλου κινητοποιημένοι για να μπορέσουμε να αποδώσουμε και να έχουμε μια μικρή αποδοτικότητα προφανώς από εκεί και πέρα. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει στρες, δεν έχει άγχος, ίσως δεν έχει και κάποιο κίνητρο, αν το θέλει, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει μια κατάσταση. Το μέτριο στρες είναι αποτελεσματικό και έχουμε κορύφωση της απόδοσης, ενώ αντιθέτως, αν πάμε στο υπερβολικό στρες, το οποίο δυστυχώς πολλές φορές πολλοί υποψήφοι βιώνουν, έχουμε άγχος, έχουμε ευερεθιστότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί υποψήφοι θυμώνουν, ειδικά αυτή την περίοδο, έχουν θυμό. Έχουμε εξάντληση, έχουμε εξουθένωση πάρα πολλές φορές και προφανώς έχουμε και αναποτελεσματικότητα. Δηλαδή, δεν είναι αποτελεσματικό το διάβασμά τους. Είναι χαρακτηριστικό βεβαίως από όλα αυτά το ότι πολλές φορές το πολύ στρες επανέρχεται στη διάρκεια του λίγου στρες, το λίγο στρες ξαναεπανέρχεται στη διάρκεια του πολύ στρες. Δηλαδή, έχουμε πολλές εναλλαγές και ειδικά κατά την περίοδο του Δεκεμβρίου και μετά, συνήθως οι υποψήφοι έχουν αρχίσει και στρεσάρονται ιδιαίτερα. Προχωρούμε στον επόμενο πίνακα για τους γονείς και τις εξετάσεις, βεβαίως, κάτι χαρακτηριστικό. Νομίζω ότι πολλές φορές δυστυχώς οι γονείς μπαίνουν στη διαδικασία να μιλούν σε πρώτο πληθυντικό. Δίνουμε εξετάσεις, πρέπει να προετοιμαστούμε, δεν δεχόμαστε, διαβάζουμε αυτή την περίοδο. Ποιες επιπτώσεις στην ψυχολογία γενικά ενός υποψηφίου αυτός ο πληθυντικός που χρησιμοποιούν οι γονείς? Το δυστύχημα, ξέρεις ποιο είναι, ότι αυτός ο πληθυντικός έχει ξεκινήσει από πολύ πιο νωρίς. Και πολλές φορές ο υποψήφιος ταυτίζεται με το γονέα ή, αν το θέλεις, με το σημαντικό άλλο. Σημαντικός άλλος μπορεί να είναι ο γονέας στην κύρια περίπτωση. Από εκεί και πέρα, στη δεύτερη περίπτωση, μπορεί να είναι ο φροντιστής του. Και άρα, λοιπόν, ο υποψήφιος πλέον έχει την αίσθηση ότι δίνει για δύο. Δηλαδή, πρόκειται με κάποιο τρόπο να περάσει ή, αν το θέλεις, με κάποιο τρόπο να ευχαριστήσει όταν θα περάσει και για αυτόν και για τον γονέα του. Άρα, λοιπόν, μιλάμε για διπλό βάρος. Πρακτικά, λοιπόν, είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να υπάρχει, δεν πρέπει να γίνεται και πρέπει να αποφεύγεται. Δυστυχώς, όπως το λέμε, το ακούμε πάρα πολλές φορές από τις μικρότερες ηλικίες και όχι μόνο όσον αφορά στο διάβασμα, αλλά πολλές φορές και όσον αφορά διάφορες άλλες δραστηριότητες του παιδιού. Τώρα πηγαίνουμε για να γυμναστούμε. Όχι, τώρα, ναι, πηγαίνει το παιδί για να γυμναστεί. Τώρα διαβάζουμε. Μιλάμε για παιδιά δημοτικού σχολείου, έτσι. Δυστυχώς, δεν κοιμηθήκαμε χθες το βράδυ. Δεν κοιμηθήκαμε χθες το βράδυ. Ως ένα σημείο είναι μια κατάσταση που ισχύει στην ελληνική οικογένεια.
Το πρώτο προφανώς είναι ότι δεν κριτικάρουμε. Ξέρεις, δυστυχώς πολλές φορές λειτουργούμε σαν κριτές, ότι δεν διάβασες, δεν πρέπει να περάσεις, δεν έχεις διαβάσει, δεν είσαι προετοιμασμένος. Δεν συμβουλεύουμε, δεν λειτουργούμε σαν συμβουλάτορες. Κάτι άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι αντέχουμε την επιθετικότητά τους. Πολλές φορές τα παιδιά δεν γνωρίζουν το πώς θα εκφράσουν το άγχος τους, το πώς θα εκφράσουν το στρες, αλλά λοιπόν το εκφράζουμε με επιθετικότητα. Αντέχουμε λοιπόν αυτήν την επιθετικότητα, δεν μπαίνουμε σε αυτήν την επιθετικότητα, δεν αντικρούμε, γιατί πολλές φορές δυστυχώς με βάση τις πανελλήνιες εξετάσεις το σπίτι γίνεται, θα λέγαμε, ένα ρίγκ. Δυστυχώς πολλές φορές ανάμεσα σε γονείς και σε παιδιά. Αντέχουμε την αμφιθυμία τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν πολλές φορές αμφιθυμικά συναισθήματα. Δηλαδή, τη μια στιγμή μπορεί να έχουν συναισθήματα χαράς, αισιοδοξίας, κυκλοθυμία. Κυκλοθυμία. Και κυκλοθυμία, ακριβώς. Και δηλαδή, συναισθήματα τα οποία είναι αντικρουόμενα σε μικρά χρονικά διαστήματα και εναλλάσσονται. Και άρα λοιπόν διαφορετικά. Και ίσως δεν μας ξενίζει, δεδομένο του ότι μισή ώρα πριν είχαμε τον ίδιο υποψήφιο, ο οποίος έλεγε θα περάσω, το καλοκαίρι θα έχω γράψει πάρα πολύ καλά, άρα λοιπόν θα πάω και στην κλασική εκδρομή που κάνουν όλοι στα νησιά τα οποία βρίσκονται βορείως της Κρήτης, τουλάχιστον είναι χαρακτηριστικό και πατροπαράδοτο αν θέλεις για όλους τους υποψηφίους. Και μετά από μισή ώρα βλέπουμε τον ίδιο υποψήφιο να λέει ότι δεν θα περάσω, δεν πρόκειται να αντέξω, δεν θα κάνω αυτό που θέλω κτλ. Το επόμενο είναι ότι τα παιδιά αποφασίζουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι αφήνουμε τα παιδιά να αποφασίσουν. Δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό ότι πολλές φορές δυστυχώς οι γονείς αποφασίζουν για τα παιδιά. Θα έλεγα ότι αυτή είναι μια τακτική, μια πρακτική, η οποία έχει ξεκινήσει κάποια χρόνια πριν. Και φαντασιώνουμε μαζί τους, φαντασιώνουμε όμορφες σκηνές, όμορφες εικόνες. Προσπαθούμε δηλαδή να τα βάλουμε στο τι θα συμβεί όταν θα περάσεις, στο πώς θα είσαι όταν θα περάσεις, στο τι θα γίνει όταν θα γράψεις καλούς βαθμούς, για παράδειγμα. Άρα λοιπόν το καλοκαίρι σου θα μπορέσεις να περάσεις ένα πολύ όμορφο, καλό καλοκαίρι και να είσαι πάρα πολύ καλά. Προχωρούμε στον επόμενο πίνακα, όπου τα οργανώνουμε. Προφανώς είναι χαρακτηριστικό το ότι είναι πολύ δύσκολο μάλλον να οργανώσουμε το συναίσθημά μας, αλλά οργανώνουμε ίσως την ώρα μας, το χρόνο μας, τον ύπνο μας. Σιγά σιγά είναι πάρα πάρα πολύ βασικό να οργανωθεί ο ύπνος των παιδιών, έτσι. Ειδικά βεβαίως έχουμε ένα μήνα ακόμα για τις πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ βασικό ο μαθητής να αρχίσει να οργανώνει τον ύπνο του και να μην κοιμάται σε άτακτα ωράρια. Γιατί αυτό, είναι εφικτό αυτό όμως. Είναι εφικτό, ναι, είναι εφικτό. Είναι εφικτό ένας μαθητής να κοιμάται, για παράδειγμα, στις 12, στη 1 η ώρα το βράδυ και να ξυπνάει στις 8 η ώρα, στις 9 η ώρα το πρωί. Ή αν το θέλει διαφορετικά, να ξυπνάει στις 10 η ώρα και να έχει κοιμηθεί στις 2 η ώρα. Σαφέστατα. Αλλά από εκεί και πέρα, νομίζω ότι είναι εφικτό αυτό. Αυτό που δεν θέλουμε, ίσως αν θέλεις, είναι ένας μαθητής ο οποίος τη μια φορά ξυπνάει στις 2 η ώρα το μεσημέρι και διαβάζει ίσως την επόμενη μέρα και την άλλη μέρα έχει την απέτηση να σηκωθεί στις 8 η ώρα το πρωί. Ναι, είναι πρακτικώς αδύνατο. Δεδομένου του ότι πάντα σύμφωνα με έρευνες, ξέρεις, φαίνεται ότι έχουμε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε τον εαυτό μας μία ώρα την ημέρα. Δηλαδή, αν σήμερα ξυπνώ στις 10 η ώρα, αύριο μπορώ να ξυπνήσω χωρίς να στρεσάρω τον εαυτό μου στις 9 η ώρα. Αντιμεθαύριο στις 8 η ώρα. Άρα λοιπόν, σιγά σιγά όσο προχωρούμε προς τις πανελλήνιες, είναι πολύ βασικό να μπορέσει το παιδί να προσαρμόσει το ωράριό του μία ώρα την ημέρα σιγά σιγά. Άλλο το παιδί και άλλο μαθητής. Πολλές φορές δυστυχώς το παιδί μας το ταυτίζουμε με τους μαθητή και άρα λοιπόν γίνεται αυτό το μπλέξιμο το οποίο λέγαμε και προηγουμένως. Κάτι άλλο χαρακτηριστικό, αποφεύγουμε το πρώτο πληθυντικό. Δεν δίνουμε εξετάσεις, δεν διαβάζουμε. Διαβάζει, είναι δικός του αγώνας, είναι δικό του η προσπάθεια. Εμείς οφείλουμε να βρισκούμε δίπλα του, δεν δίνουμε εξετάσεις. Συνεχίζουμε την καθημερινότητά μας. Βεβαίως δεν σημαίνει ότι το σπίτι μας πρέπει να γίνει χώρος πάρτι κάθε μέρα από εκεί και πέρα, ούτε με κάποιο τρόπο να καλούμε κάθε μέρα κόσμο που δεν τον καλούσαμε μέχρι πρότινος. Αλλά συνεχίζουμε την καθημερινότητά μας. Τα πάντα συνεχίζουν μια φυσιολογική καθημερινότητα. Ξέρεις, είναι χαρακτηριστικό ότι ακούω πολλές μητέρες, πολλούς πατεράδες, κυρίως μητέρες βεβαίως, ότι παίρνουν άδεια την περίοδο, λέει, αυτή των εξετάσεων για να βρίσκονται κοντά στα παιδιά τους που διαβάζουν, αν το θέλεις. Ή ακόμα χειρότερο, για να βρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο. Αυτό λέω, δεν συνοστιζόμαστε έξω από το εξεταστικά κέντρα. Αποφεύγουμε αυτό το συνοστισμό, δεδομένου του. Προτροπή δική σου, αλλά δεν ξέρω αν θα γίνει. Δεν γίνεται δυστυχώς. Αποδεκτή η αλήθεια. Αυτή, δεν γίνεται ποτέ αποδεκτή, αν το θέλεις. Αυτό υπήρχε από την εποχή τη δική μου, συνεχίζει και δυστυχώς πιστεύω ότι. Και πώς θα βγάζουμε και το ρεπορτάζ δημοσιογράφοι. Ναι. Αν δεν υπάρχει συνοστισμός απ' έξω, ναι, από, από τα σχολεία. Νίκο, ναι. Τώρα έχω δύσκολο. Έχω ακούσει ό,τι πιο περίεργο υπάρχει. Για παράδειγμα, έχω ακούσει μητέρα η οποία έπαιρνε το βιβλίο της και η οποία διάβαζε απ' έξω για να αισθάνεται και αυτή ότι με κάποιο τρόπο συμπάσχει με το παιδί που και το παιδί αντίστοιχα συμπάσχει, διαβάζει εκείνη τη στιγμή, αν το θέλεις, δίνει το δικό του αγώνα. Νομίζω ότι αυτό, αν το θέλεις, κάνει το παιδί να έχει την αίσθηση ότι κουβαλάει διπλό βάρος ή ότι αγωνίζεται όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά όχι και μόνο για το μέλλον του, αλλά και για αυτόν ο οποίος τον περιμένει απ' έξω. Για τη μητέρα που είναι απ' έξω. Και ο οποίος ακριβώς τις περισσότερες φορές, αν βγει το παιδί,
και δεν είναι και τόσο ευχαριστημένο, η μητέρα θα είναι ακόμα πιο δυσαρεστημένη. Οπότε λοιπόν με κάποιο τρόπο όλη αυτή η κατάσταση. Μια συμπεριφορά που δεν εμφανίζεται στην τρίτη ηλικίου βέβαια. Ναι. Για να κάθεται μια μητέρα, ένας γονέας έξω και να διαβάζει. Φαντάζομαι ότι από το δημοτικό, από τον νηπιαγωγείο υπάρχουν πρώτα σημάδια. Εννοείται, υπάρχουν τα πρώτα σημάδια και εκεί μιλάμε ακριβώς για το γονιό που σου έλεγα προηγουμένως. Ότι είμαστε άρρωστοι, δεν βγαίνουμε έξω. Μιλούμε για ένα γονιό ο οποίος με κάποιο τρόπο είναι πάρα πολύ αγχωμένος με την πρόοδο του παιδιού του. Μιλάμε για ένα γονιό ο οποίος είναι πάρα πολύ υπερπροστατευτικός. Οπότε μια λανθασμένη συμπεριφορά γονέα συμπαρασύρει σε μια λάθος συμπεριφορά και νοοτροπία από τα παιδικά στα εφηβικά χρόνια και στη μετέπειτα βέβαια ζωή του και ένα νέο. Ακριβώς, ακριβώς. Και το δυστύχημα ξέρεις ποιο είναι. Δηλαδή έχουμε ένα ασθενή εντός εισαγωγικών. Τελικά έχουμε δύο στην πορεία. Ακριβώς. Και το δυστύχημα είναι ότι θα επέρθει και η τρίτη γενιά, η οποία αντίστοιχα δεδομένου ότι η δεύτερη γενιά είναι με κάποιο τρόπο γυμνασμένη όπως η προηγούμενη γενιά. Ακριβώς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα προχωρήσει μια κατάσταση. Κάπως έτσι ίσως οφείλουμε να εξηγήσουμε και το γιατί, ας πούμε, υπάρχει αυτό που λέγαμε προηγουμένως, συνωστισμός έξω από τα κέντρα. Δηλαδή, αυτοί οι ίδιοι οι γονείς οι οποίοι βρίσκονται έξω από τα εξεταστικά κέντρα, ίσως είναι οι ίδιοι οι γονείς οι οποίοι οι ίδιοι μαθητές ήταν πριν από κάποιες δεκαετίες, οι οποίοι δυσφορούσαν όταν για κάποιο λόγο υπήρχαν οι δικοί τους γονείς έξω από τα κέντρα. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, μιλούμε για τις οδηγίες για τις τελευταίες μέρες. Οργανώνομαι. Είναι πάρα πολύ βασικό το να οργανώσω τον εαυτό μου, το ωράριό μου, αυτό που έλεγα. Ας ξεκινήσουμε τουλάχιστον μια εβδομάδα, θα έλεγα 10 μέρες πριν, να οργανώσω τον ύπνο μου, τα ωράρια του ύπνου μου, γιατί είναι αδύνατο τη μια μέρα να ξυπνήσω στις 2 η ώρα το μεσημέρι, δεδομένου ότι δεν θα υπάρχει μάθημα τις τελευταίες μέρες, και την επόμενη μέρα να πάω να γράψω και να έχω ξυπνήσει από τις 7-7.30 το πρωί. Είναι πρακτικό στα αδύνατο, πρακτικά θα είμαι πάρα πολύ κουρασμένος. Συχνές επαναλήψεις. Πάρα πολύ συχνές επαναλήψεις. Νομίζω ότι τουλάχιστον οι μαθητές οι οποίοι είναι προετοιμασμένοι, το τελευταίο χρονικό διάστημα το ξέρουν ότι οι συχνές επαναλήψεις είναι κάτι που τους βοηθάει πάρα πολύ. Φροντίζω τον ύπνο μου. Χαρακτηριστικό αυτό που λέγαμε. Προσαρμόζω τον ύπνο μου, τα ωράριά μου και δεν το αφήνω για την τελευταία μέρα. 10 μέρες τουλάχιστον πριν. Φροντίζω τη διατροφή μου. Προφανώς διατροφή μου και αποφεύγω καφέ, διαγερτικές ουσίες από εκεί και πέρα που δυστυχώς πολλοί υποψήφοι μπαίνουν και σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή το να πίνω καφέ για να μείνω ξύπνιος για να μπορέσω να διαβάσω. Συχνά διαλύματα, στα οποία διαλύματα βεβαίως δεν ασχολούμαι με διάβασμα. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι διαβάζω κάτι άλλο στο διάλειμμα. Κάνω κάτι άλλο το οποίο το μυαλό μου να ξεφεύγει, να απασχολώ το μυαλό μου. Και προφανώς κάτι όχι στο διάβασμα της τελευταίας στιγμής, δηλαδή δεν διαβάζω τελευταία στιγμή, γιατί αυτό φαίνεται ότι είναι και αναποτελεσματικό και μας στρεσάρει ακόμη περισσότερο με βάση έρευνες που έχουν γίνει. Οδηγίες για την ώρα την εξέταση, ξυπνώ νωρίς, δηλαδή τουλάχιστον μια ώρα πριν, τρώω πρωινό, φτάνω έγκαιρα, ξέρεις, δεν θα ήθελα με κάποιο τρόπο ένας υποψήφιος να φτάσει την τελευταία στιγμή αγχωμένος, άρα λοιπόν το άγχος του να φτάσω να λειτουργήσει αθρηστικά με το άγχος του να έχω μια καλή εξέταση, όχι καφέ διαγερτικά που έλεγα προηγουμένως. Από εκεί πέρα όταν μπω στη διαδικασία του να γράψω, να πάρω τα θέματα και έρθει πανικός, πάθω πανικός. Πανικός είναι, θα περάσει, το λέω χαρακτηριστικά. Δηλαδή, πολύ απλά μπορεί να κρατήσει 5 λεπτά, 10 λεπτά. Δεν υπάρχει πανικός, το ξεκαθαρίζουμε αυτό στους τηλεθεατές, που κρατάει παραπάνω από 10 λεπτά. Άρα λοιπόν, θα περάσει, θα το αντιμετωπίσω και θα προχωρήσω. Και αποφεύγω συζητήσεις του τύπου: τι διάβασες, αυτό θα πέσει, αυτό είναι το σως, έχω την καλή πληροφορία. Κάτι που υπάρχει, αν το θέλεις, στο εντός εισαγωγικών ράδιο Αρβίλα, έξω από τα εξεταστικά κέντρα. Προφανώς, σημαντική βοήθεια. Κάνω εναλλακτικά σενάρια σπουδών. Δηλαδή, τι θα κάνω στην περίπτωση κατά την οποία αποτύχω, είναι το έχω αυτό στην πίσω πλευρά της σκέψης μου. Όχι σύνδεση του στάτους και του επαγγέλματος. Δηλαδή, αυτό ειδικά για τους γονείς να το αποφύγουν. Με κάποιο τρόπο δεν σημαίνει δηλαδή ότι ο γιατρός έχει περισσότερη αξία σε σχέση με κάποιον άλλον, για παράδειγμα. Πράγμα το οποίο δυστυχώς υπάρχει. Ο γονιός ο οποίος να ακούει. Κάτι άλλο επίσης χαρακτηριστικό. Ας σκεφτεί και ο γονιός και το παιδί ότι τα καλύτερα είναι μπροστά, πόσο δε το μάλλον όταν είσαι 18 ετών. Τώρα δεν κρίνεται το μέλλον, αλλά το παρελθόν. Άρα πρακτικά τι κρίνεται? Η ποιότητα της προετοιμασίας, όχι το μέλλον, δεδομένου το ότι μπορείς να πας σε οποιαδήποτε επάγγελμα μέσα από κάποιο μεταπτυχιακό, να προσεγγίσεις δηλαδή το αντικείμενό σου μέσα από μια άλλη σχολή με κάποιον άλλο τρόπο. Ευτυχώς, τουλάχιστον αυτό είναι το κέρδος των τελευταίων ετών. Και προφανώς, κάτι σε άψογα ελληνικά, keep walking, δηλαδή ας συνεχίσουμε να περπατάμε. Δηλαδή δεν είναι σημαντικό το να σταματήσει κάποιος, αλλά να συνεχίσει πάντα στη ζωή του, να προσπαθεί. Νομίζω ότι αυτό το ξεκίνησε, το είπε πρώτος ο Κομφούκιος. Αντίστοιχα, ο δικός μας ο Έσοπος, βεβαίως, πριν από κάποιο καιρό με το λαγό για τη χελώνα, το είχε πει. Εμείς συμφωνούμε και με τους δύο και νομίζω ότι το ευχόμαστε αυτούς τους υποψήφιους. Λοιπόν, και καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Εμπιστοσύνη στις δυνάμεις και υπομονή. Κάτω η μπάλα. Ακριβώς. Και οι γονείς πρέπει να βοηθήσουν. Νικόλα, να σε ευχαριστήσω πολύ.